Εδώ και 20 μέρες τρέχει νερό στο κεντρικό δρόμο του Σκαλανιού με τους δημότες να διαμαρτύρονται και να κάνουν λόγο για διαφορία από πλευράς ΔΕΗ. Είναι γύρω στις 20 μέρες και τρέχουν. Επανειλημμένως έχουμε ειδοποιήσει τη ΔΕΗ. Δεν έχουν συνεργείο. Βρέθηκε ένας εργολάβος, λέει, βάλε ένα εργολάβο να έρθει να φτιάξει το έργο. Ούτε ο εργολάβος. Ήρθε ο εργολάβος αλλά... και είπε ότι θα πάω να φέρω. Θέλει τσαπάχη, λέει, για να έρθει. Ήρθε χωρίς τσαπάχη. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, να έρθει σε μια ζημιά μέσα στο δρόμο, σε νερό. Απαράδεκτη. Είναι δυνατόν να χάνεται τόσο νερό, ίδρευσης, καθαρό νερό, να χάνεται και να παίρνουν κάθε μέρα τα παιδιά από το γραφείο της κοινότητας στη ΔΕΗ και έχουν, λέει, άλλες προτεραιότητες. Αυτή ήταν η απάντηση. Απαράδεκτη κατάσταση. Έλα, έχουν περάσει 20 μέρες. 20 μέρες, ακριβώς. 20 μέρες και τρέχουν τα νερά στο δρόμο. Και να βγει συνεχώς. Και ακριβώς. Έχει μεγαλώσει, μάλλον, η ζημιά, το σπάσιμο, και τρέχει συνεχώς. Αυτή είναι απαράδεκτη. Αυτή εδώ ποιοι είναι οι υπεύθυνοι εδώ πέρα? Η ΔΕΗ. Μόνο να εισπράττουν, ξέρουν. Όταν πρέπει να κάνουν κάτι, 20 μέρες είναι απαράδεκτο. Εδώ άλλοι πεθαίνουν για το νερό. Όπως μας ανέφεραν δημότες, έσπασε αγωγός της ΔΕΗ με συνέπεια να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού και με την ανησυχία να είναι έκδηλη στο ενδεχόμενο να υπάρξει καθίδρυση του οδοστρώματος στο επίμαχο σημείο. Αν καθυστερήσουν ακόμα λίγο, θα περάσει ένα μάξι και θα βουλιάξει. Θα πέσει μέσα. Το βράδυ που ησυχάζουν τα νοικοκυριά και δεν βάζουν μοτεράκια και δεν έχουν τη λάτρα τους, όλα αυτά. Το βράδυ φτάνει μέχρι τα φανάρια το νερό. Πρέπει να φτιαχτεί. Πρέπει να φτιαχτεί. Δεν μπορεί να τρέχει έτσι στους δρόμους, άσκοπα. Να τα αποτελέσματα. Ότι δεν έρχονται να φτιάξουν το νερό. Αυτό. Εκλογές έχουμε και νερά τρέχουν στον δρόμο 20 μέρες. Οι δημοτικές περάσαν, ναι. Τις βουλευτικές. Μετά από τις εκλογές θα το φτιάξουν και αυτό. Θυμάστε, ένα καλοκαίρι ο Δήμος είχε ανακοινώσει μέτρα για πρόσμας πολίτες που σπαταλούν το νερό. Ναι, βεβαίως. Τώρα, βέβαια, που χάνουν το νερό, δεν υπάρχει πρόσμα. Να βάλουν πρόσθημα στη ΔΕΗ. Είναι αυτή η υδρορροή τόσες μέρες. Είναι τόσο νερό χαμένο, απαράδεκτο. Όπως υποστηρίζουν δημότες, αν και ενημέρωσαν τη ΔΕΗ αλλά και τον πρόεδρο Γιώργο Βουρεξάκη, δεν έχει γίνει εδώ και 20 μέρες το παραμικρό. Με το πολύτιμο αγαθό να χάνεται στο κεντρικό δρόμο, μέρα νύχτα, με τους ίδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τη λότζια. Να το φροντίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, μήπως και διορθωθεί η κατάσταση. Να το φροντίσει χθες. Χθες. Έπρεπε να το έχει κάνει. Τους έχουμε ειδοποιήσει. Τι άλλο να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Τους έχουμε ειδοποιήσει. Ναι, θα έρθουμε. Όλα στο θα. Οπότε ας λάβουν το μήνυμα από την τηλεόραση. Ναι, ας το λάβουν το μήνυμα και καλά κάνατε και ήρθατε, γιατί αλλιώς δεν λύνονται τα προβλήματα. Μόνο με τηλεόραση και ραδιόφωνο. Από την πλευρά μας επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ, όμως η τηλεφωνική επικοινωνία δεν κατέστη εφικτή.